υποψήφιο επικεφαλής με το Φυσάει Κόντρα, το Θάνο Ανδρίτσο, το ξέρω ότι το περιμένατε πολλή ώρα, ήρθε η στιγμή. Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες από το Φυσάει Κόντρα και από τις υπόλοιπες περιοχές που βρεθήκατε εδώ σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας αυτή την όμορφη βραδιά που θα συνεχίσει και στη συνέχεια με το ρεμπέτικο λαϊκό γλέντι. Και θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου κάνοντας έτσι μία λίγο πιο εσωτερική, ας πούμε, αναφορά σε αυτούς και αυτές που τις τελευταίες εβδομάδες έκαναν πραγματικά να φυσήξει κόντρα στην πόλη της Αγίας Παρασκευής και έφεραν εις πέρας, σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, μία νομίζω από τις πολύ καλές προσπάθειες και προεκλογικές καμπάνιες που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Είναι, ξέρετε, εποχές που δεν περισσεύουν ούτε τα χρήματα, ούτε ο χρόνος, ούτε συχνά και η διάθεση και η συντροφικότητα για να κάτσουν μαζί δεκάδες άνθρωποι να αφιερώσουν πολύ μεγάλο κομμάτι από τον εαυτό τους για μια συλλογική υπόθεση. Χαίρομαι πάρα πολύ που κλήθηκα κατά κάποιο τρόπο να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας. Ελπίζω ότι θα πάμε καλά, όχι μόνο την Κυριακή στις εκλογές, που φυσικά το ελπίζω και το πιστεύω, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο καταφέραμε είναι και μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα, όπου τα πράγματα φυσικά θα είναι ακόμα πιο σημαντικά και ακόμα πιο δύσκολα. Θέλω λοιπόν πρώτα και κύρια να ευχαριστήσω και να συγχαρώ συλλογικά το Φυσάει Κόντρα και τον κόσμο που το στήριξε και το στηρίζει για αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια, για τα πολλά υλικά, γιατί έχουμε γεμίσει τις γειτονιές, έχουμε απευθυνθεί σε κόσμο, έχουμε γνωρίσει κόσμο, έχουμε γνωρίσει συλλογικούς φορείς. Συμπολίτες και συμπολίτισσες, εργαζόμενοι, άνεργοι, άνεργες, μαθητές, μαθήτριες, νέοι, νέες της Αγίας Παρασκευής, θα θέλαμε να σας απευθύνουμε όχι απλά ένα κάλεσμα για να στηρίξετε το Φυσάει Κόντρα στις εκλογές, αλλά ένα κάλεσμα για να προσπαθήσουμε από κοινού, κυρίως μετά τις εκλογές, για να αλλάξουμε την πόλη μας, να αλλάξουμε την καθημερινή μας ζωή, να δώσουμε ένα μήνυμα συλλογικού αγώνα και ανατροπής, αλλά και να κατακτήσουμε, να πετύχουμε νίκες που θα είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας και της πόλης μας. 5 χρόνια μετά τις προηγούμενες εκλογές, φαίνεται σαν τα πάντα να έχουν αλλάξει και σχεδόν να έχουν μείνει ταυτόχρονα ίδια. Ακούμε για τα μνημόνια που έφυγαν, για την ανάπτυξη που ήρθε, την κρίση που τελείωσε, όμως στην πραγματικότητα, όποιος την κρίση δεν τη βίωσε μονάχα ως κάποιους δείκτες οικονομικούς που έπεφταν ή ως μείωση της κερδοφορίας και της επιχειρηματικής του δυνατότητας, αλλά ως μια βαθιά και ολόπλευρη επίθεση στη ζωή και στην εργασία του, σίγουρα αυτός ο κόσμος δεν θεωρεί ότι η κρίση έχει ολοκληρωθεί, ότι τα πράγματα έχουν καλυτερεύσει. Υπάρχει φυσικά βέβαια μία εξέλιξη, δεν μένει ίδιος ο κόσμος ποτέ. Όμως η καθημερινή μας ζωή μαρτυρά μία διαφορετική πραγματικότητα. Και εμείς έχουμε επιλέξει σε αυτή την προεκλογική περίοδο για αυτήν, για την καθημερινή μας ζωή, στην πόλη, στις γειτονιές μας, στο σπίτι μας, στις πλατείες και στον χώρο εργασίας να μιλήσουμε. Όχι να κάνουμε ανούσιους πολιτικαντισμούς, ανταγωνισμούς μεταξύ των παρατάξεων που περίπου λένε τα ίδια πράγματα αλλά τσακώνονται μεταξύ τους, όχι να φλιαρίσουμε ή να τάξουμε υποσχέσεις. Αποφασίσαμε να μιλήσουμε για αυτά τα οποία ζούμε. Για το φόβο της επόμενης μέρας, για όλα αυτά δηλαδή που έχουν κυριαρχήσει στην πόλη μας, αλλά λίγοι μιλάνε για αυτά, απουσιάζουν συνήθως από τα προεκλογικά φυλάδια των δημοτικών παρατάξεων. Και θέλουμε να το κάνουμε αυτό πρώτα και κύρια γιατί είμαστε κομμάτι αυτού του κόσμου, απευθυνόμαστε σε αυτό το κόσμο, τον οποίον
τον θεωρούμε όχι απλά εν δυνάμει ψηφοφόρο μας, αλλά ως συναγωνιστή και συνοδοιπόρο αυτής της προσπάθειας. Είμαστε κομμάτι του κόσμου που προσπαθεί με μειωμένους μισθούς και μειωμένα όνειρα να τα βγάλει πέρα, στην εργαζόμενη στο σούπερ μάρκετ που της επιβάλλουν να χαμογελάει για 300 ευρώ, στην οικογένεια που προσπαθεί να συντηρήσει ένα επίπεδο ζωής μέσα σε απλήρωτους λογαριασμούς και σκέφτεται αν τα παιδιά της θα μεταναστεύσουν. Στο νέο που θέλει κάθε χρόνο να φύγει από το σπίτι των γονιών του και κάθε Σεπτέμβρη βλέπει ότι δεν τη βγαίνουν τα λεφτά. Στην άνεργη που μαζεύει τα κουράγια της για μια επόμενη συνέντευξη για δουλειά. Στους συνανθρώπους μας που καθημερινά δέχονται καθημερινή καταπίεση και βία για το φύλο τους, το χρώμα του δέρματός τους ή το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Και μας έχουν ερωτήσει πολλές φορές αν η απεύθυνση αυτή σημαίνει κάτι για ένα προάστιο σαν την Αγία Παρασκευή, όπου πράγματι, ενδεχομένως, τα λαϊκά προβλήματα να μην βρίσκονται στην ίδια οξύτητα, αν θέλετε, όπως ορισμένες πιο λαϊκές ενδεχομένως γειτονιές της Δυτικής Αθήνας. Η γνώση που έχουμε και από την εμπειρία μας τα τελευταία χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο και από την επαφή που έχουμε καθημερινά με τον ίδιο μας τον εαυτό αλλά και με τον ευρύτερο κόσμο, είναι ότι αυτά τα προβλήματα σε πολύ μεγάλο βαθμό αποτελούν και καθημερινά προβλήματα της πόλης της Αγίας Παρασκευής. Αποτελούν προβλήματα ευρύτερων τμήματων και στρωμάτων της κοινωνίας, τα οποία ακόμα και αν πριν από μερικά χρόνια μπορεί να είχαν διατηρήσει ένα επίπεδο ζωής σχετικά πιο ανώτερο από άλλες γειτονιές και άλλα πιο φτωχότερα τμήματα, τα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης έχουν δει τα εισοδήματά τους να συρρυκνώνονται, τη ζωή τους να είναι μέσα στην ανασφάλεια και κυρίως τη ζωή των νεότερων γενεών, όπου εμείς απευθυνόμαστε ειδικά σε αυτά τα κομμάτια, να είναι όλο και πιο επισφαλής. Και καλούμε όλο αυτόν τον κόσμο, πρώτα και κύρια, να μην συνηθίσει αυτή τη μνημονιακή ασφυξία. Να μην συνηθίσει την ανυπόρια του ότι δεν γίνεται αλλιώς, την αίσθηση ότι αυτή η πραγματικότητα, με τις διαφορετικές της εκδοχές, είναι η μόνη δυνατή και η μόνη εφικτή. Να μην συνηθίσει να επιλέγει, αν θέλετε, μεταξύ ενός διπόλου που από τη μία μεριά φέρνει την παλινόρθωση του παλαιού δικοματισμού της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, είτε την αριστερή εκδοχή της μνημονιακής διαχείρισης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πιστεύουμε γενικώς ότι είναι όλοι οι ίδιοι, σαν να μην έχουμε κανένα πολιτικό κριτήριο, είτε σε κεντρικό είτε σε τοπικό επίπεδο. Πιστεύουμε όμως ότι οι ουσιώδεις διαστάσεις της πολιτικής, αυτά που καθορίζουν σε κύριο βαθμό την πολιτική κατεύθυνση και στο Δήμο και στην περιφέρεια και στην κεντρική πολιτική, στην πραγματικότητα δεν είναι ίδια και δεν είναι καθόλου διαφορετικά από ό,τι 5 χρόνια πριν. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε και σταθεροποίησε την πολιτική κοινωνικής καταστροφής, ενώ στην περιφέρεια Αττικής η αριστερή κατ' όνομα διοίκηση εξασφάλισε χρηματοδότηση για τα μεγάλα συμφέροντα και τα επιχειρηματικά λόμπι, αλλά άφησε απροστάτευστους τους συμπολίτες μας στη Μάνδρα και τις πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική. Αλλά και στην Αγία Παρασκευή, ποια είναι η πραγματική διαφορά, η ουσιώδης, η καθοριστική της διοίκησης Σταθόπουλου σε σχέση με τις προηγούμενες διοικήσεις? Το σύνολο αυτών των διοικήσεων έχουν αποδεχτεί, και αυτό έχει αποτυπωθεί στον τρόπο που συζητάμε στα Δημοτικά Συμβούλια, το μνημονιακό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ένα πλαίσιο στο οποίο φαντάζει σαν οι δυνατότητες άσκησης μιας διαφορετικής, αισθητά διαφορετικής πολιτικής να είναι απαγορευμένες. Κατά αυτόν τον τρόπο έχουν γίνει μόνιμο καθεστώς οι πλεονασματικοί και αντιλαϊκοί προϋπολογισμοί, οι ελλείψεις σε σχολεία και εκπαιδευτικό προσωπικό, η αδυναμία υποδοχής όλων των παιδιών κάθε χρόνο στους παιδικούς σταθμούς της πόλης, η υποβάθμιση σημαντικών υποδομών, δημοτικών δομών όπως το ΟΔΙΟ, τα εργαστήρια τέχνης, με αύξηση στο κόστος συμμετοχής στους μαθητές και απλήρωτους τους εκπαιδευτικούς, η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου και η διαρκής ανακύκλωση συμβάσεων ελαστικής εργασίας. Δεν τα λέμε αυτά μόνο για να περιγράψουμε μια πραγματικότητα όπως γίνεται συνήθως. Τα λέμε γιατί αποτελούν
βασικές μας θέσεις, βασικές μας διεκδικήσεις. Για να μπορέσει σήμερα να μιλήσει κάποιος πραγματικά για μια καλύτερη κατάσταση στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής, πρέπει πρώτα και κύρια να μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο θα αλλάξει αυτή η συνθήκη ασφυξίας. Για το πώς θα υπάρξει προσωπικό επαρκές, κατάλληλο επιστημονικά, κατάλληλο από άποψη εξειδίκευσης, κατάλληλο από άποψη αριθμού, με σταθερές και μόνιμες συνθήκες εργασίας, για να παρέχει στους πολίτες το έργο το οποίο έχουν ανάγκη. Γιατί θεωρούμε ότι το να υπερασπιστείς την υψηλής ποιότητας δωρεάν παροχή στους πολίτες της Αγίας Παρασκευής, στους κατοίκους της πόλης, σε υπηρεσίες πολιτισμού, σε μαζικές λαϊκές δομές αθλητισμού, στην παιδεία, την υγεία και ούτω καθεξής, πρέπει να μπορέσεις θαρετά να τοποθετήσεις το πλαίσιο των ετοιμάτων σου στα ζητήματα αυτά. Αν αυτά τα θεωρήσεις δεδομένα, αν αυτά θεωρήσεις ότι δεν άπτονται τυπικά στη δικαιοδοσία του Δημοτικού Συμβουλίου, τα φέρεις όλα στην κεντρική, ας πούμε, πολιτική, όπως γίνεται στις παρατάξεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, τότε στην πραγματικότητα διεκδικείς να γίνεις δήμαρχος ή δημοτική αρχή για ένα 10-20% των πραγμάτων που πραγματικά καθορίζουν την πόλη. Αλλά ακόμα αν θέλετε και στα έργα τα οποία τυπικά έχουν γίνει κεντρικό ζήτημα συζήτησης στην Αγία Παρασκευή τα τελευταία χρόνια ή στα μεγάλα τεχνικά έργα στο δημόσιο χώρο και το καθεξής. Το προχώρημα των λεγόμενων μεγάλων έργων, πολλά εκ των οποίων θεωρούμε ότι είναι σημαντικά και σε πολλές περιπτώσεις τα υπερψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ δεν είχαμε, αν θέλετε, καμία ανάγκη, θα μπορούσαμε εύκολα να διαφοροποιηθούμε, ας πούμε, σε σχέση με την υφιστάμενη τοπική αρχή. Στην πραγματικότητα, ποιο από αυτά τα κεντρικά μεγάλα ζητήματα, τα οποία τέθηκαν τα προηγούμενα πολλά χρόνια, πρώτα και κύρια από το ίδιο το κίνημα των κατοίκων, από τους κατοίκους των περιοχών, των γειτονιών, βρέθηκε σε ένα σημείο αισθητά διαφορετικό και αισθητά πιο προχωρημένο, αν θέλετε, σε σχέση με την προηγούμενη εποχή. Συνήθως, η συζήτηση για το δημόσιο χώρο της πόλης, για το πράσινο, για τις πλατείες, για την προσβασιμότητα, για τα πεζοδρόμια, για όλα τα ζητήματα δηλαδή τα οποία σχετίζονται με την ποιότητα ζωής στην πόλη, φορτώνεται, κεντρικοποιείται μόνο σε γύρω από κάποια κεντρικά μεγάλα έργα, τα οποία είτε για λόγους γραφειοκρατίας, είτε για λόγους έλλειψης πόρων, είτε για λόγους μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην περιφέρεια ή στο Υπουργείο, χρονίζουν αιωνίως. Αυτό δεν είναι, αν θέλετε, μόνο μια δευτερεύουσα πλευρά. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει ως αποτέλεσμα. Εκτιμούμε ότι είναι βασική πλευρά, δομικό χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί στο σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση, με έργα τα οποία διαρκώς καθυστερούν και χάνονται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, χρηματοδοτήσεις που αναμένονται και ούτω καθεξής. Το κτήμα Ιόλα, το οποίο ορθώς κατά τη γνώμη μας πέρασε στην ιδιοκτησία του Δήμου, παραμένει 2 χρόνια τώρα σχεδόν στην ίδια κατάσταση. Με μια χρηματοδότηση που είναι να έρθει και μια μελέτη που είναι να ολοκληρωθεί για την αξιοποίησή του σε ένα μεγάλο και διεθνούς βεληνικούς ενδεχομένως μουσείο, τη στιγμή που η άμεση ανάγκη των κατοίκων της περιοχής για να ανοίξει η τεράστια αυτή έκταση πρασίνου, τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο αν θέλετε, και να οικειοποιηθεί από τη γειτονιά, παραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό κλειστή και χαμένη στη συνέχεια. Το τίμασε στο βάρη λίγο παραπάνω, παρότι αποφασίστηκε η άρση, η σωστή κατά τη γνώμη μας, άρση της άδειας λειτουργίας του Da Vinci λόγω των αυθαιρεσιών που έχουν γίνει εκεί, παραμένει και πάλι κλειστή, απομακρυσμένη από τους πολίτες, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να λειτουργεί ως ένας μεγάλος πνεύμονας πρασίνου, με το Δήμο να μπαίνει μπροστά, με το Δήμο να διεκδικεί μαζί με τους πολίτες να περάσει στην πόλη μας. Το κολυμβητήριο βρίσκεται στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Μεγάλη αλλαγή ως προς τους χώρους αθλητισμού, πολιτισμού δεν υπάρχει, παρά τη διαρκή αναφορά σε μελέτες και έργα που είναι να έρθουνε. Στην πόλη κυριαρχεί το ΙΧ σε κάθε σημείο της, πάνω από τις ανάγκες των πολιτών, πάνω από τις δυνατότητες και τις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία ή με ειδικά προβλήματα, πάνω από τις ειδικές ανάγκες κατηγοριών που είναι διαφορετικές, όπως είναι οι μαθητές, οι οποίοι δεν έχουν
αμάξι για να κάνουν βόλτα, αλλά θέλουν να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο χώρο. Καμία νέα πεζοδρόμηση ή ξέρω εγώ κάποια άλλη ας πούμε διαχείριση δεν έχει επί της ουσίας υλοποιηθεί. Στο υψηλό ήδη κόστος της χρήσης του μετρό και στην τοποθέτηση μπαρών έρχεται να προσθεθεί η ιδιωτικοποίηση του πάρκινγκ της Δουκής Πλακεντίας, ενώ το μεγαλύτερο αν θέλετε κέρδος, το μεγαλύτερο στολίδι της πόλης μας που είναι η σχέση της με το βουνό, ο Ημιτός παραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό ευάλωτος. Και κάθε χρόνο ευχόμαστε να μην συμβεί τίποτα χειρότερο τους θερινούς μήνες, ενώ μεγάλα τμήματά του παραμένουν αποκλεισμένα από τους πολίτες, παρότι αποτελούσαν χρόνιες διεκδικήσεις της πόλης. Όμως μεγαλύτερη σημασία για μας από το ένα ή το άλλο έργο έχει η συνολική αντίληψη για την πόλη και το δημόσιο χώρο, το πράσινο, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Μία προσέγγιση η οποία δεν βάζει στο κέντρο τα μεγάλα έργα τα οποία κάποτε είναι να έρθουνε και για τα οποία σχεδόν ποτέ δεν φέρει κανείς υποτίθεται ευθύνη, αλλά μία διαφορετική λογική η οποία βάζει μπροστά τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας και προσπαθεί κάθε στιγμή, κάθε τετραγωνικό μέτρο, κάθε ζήτημα ας πούμε μικρό ή μεγάλο να το γύρει υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, αντικειμενικά η εκλογική μάχη της επόμενης Κυριακής και ειδικά ο λεγόμενος πρώτος γύρος των δημοτικών εκλογών έχει και ιδιαίτερη κεντρική πολιτική και ιδιαίτερη τοπική πολιτική σημασία. Εμείς λέμε θαρετά ότι πρέπει ο κόσμος να μην επιτρέψει να γυρίσουμε προς τα πίσω στις δημοτικές παρατάξεις της Νουδού και του Πασόκ που λαϊλάτισαν τη χώρα και τους δήμους και τώρα ζητούμε τις ψήφους μας να μας κάνουν συνένοχους στην επανάληψη του ίδιου έργου. Τους καλούμε όμως ακόμα περισσότερο να μην πιστούν στο ότι η σημερινή κατάσταση είναι η μόνη εναλλακτική. Να μην αποδεχτούν, να μην αποδεχτούμε, να μείνουμε στα ίδια. Στη λογική ότι η καλύτερη εκδοχή διαχείρισης είναι η μνημονιακή εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ και των δημοτικών του παρατάξεων που εφαρμόζουν την ίδια πολιτική. Πιστεύουμε ότι και συνολικά και στην Αγία Παρασκευή υπάρχει άλλος δρόμος. Μαζί μπορούμε να τον διαβούμε υπερασπιζόμενοι μια αντεπίθεση των πολλών. Υπερασπιζόμενοι το Δήμο ως ασπίδα προστασίας των αδυνάμων. Υπερασπιζόμενοι μια πόλη των από κάτω. Υπερασπιζόμενοι μια πόλη για τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας. Και σε αυτό το πλαίσιο απευθυνόμαστε ειδικά στον ευρύτερο αριστερό αγωνιστικό κόσμο του κινήματος, ο οποίος σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μία σύγχυση ή και σε μία απογοήτευση ή και σε έναν προβληματισμό για το μέλλον. Υποστηρίζουμε θαρετά ότι η πιο μεγάλη παρακαταθήκη ενάντια, αν θέλετε, στην ακροδεξιά και αντιλαϊκή αντιπολίτευση είναι η αριστερή πολιτική, η αντικαπιταλιστική, η ανατρεπτική, η συνολικά διαφορετική πολιτική που εκπροσωπεί το Φυσάη Κόντρα. Τους καλούμε να πιστούν στο ότι η πιο βαθιά καταδίκη των μνημονιακών πολιτικών και των πιο αντιλαϊκών ακροδεξιών εκδοχών τους θα έρθει άμα την Κυριακή την πρώτη των εκλογών ενισχυθούν δυνάμεις σαν το Φυσάη Κόντρα, κάθε μία ψήφος παραπάνω και κάθε ενδεχομένως πιο ενισχυμένη εκπροσώπηση του Φυσάη Κόντρα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι πολλές ακόμα δυναμικές, πολύ ακόμα δύναμη παραπάνω στην αριστερή ανατρεπτική πολιτική και στη συνολική προσπάθεια για μια αριστερή προοδευτική, αν θέλετε, αναδιαμόρφωση των συσχετισμών. Για μια αλλαγή των συσχετισμών εις βάρος των δυνάμεων του κεφαλαίου, εις βάρος της μνημονιακής πολιτικής και υπέρ των δικαιωμάτων της εργαζόμενης πλειοψηφίας, υπέρ της πόλης, υπέρ της κοινωνίας συνολικά. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να στηριχθεί το Φυσάη Κόντρα, γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να φυσήξει κόντρα στις δημοτικές εκλογές και κάθε μέρα. Το Φυσάη Κόντρα αποτελεί εδώ και 5 χρόνια μία ζωντανή, ανοιχτή, αριστερή ανατρεπτική συλλογικότητα, η οποία συγκροτήθηκε και λειτουργεί ακόμα μέσα από ανοιχτές δημοκρατικές πλατιές διαδικασίες. Απευθύνουμε κάλεσμα στήριξης
και αγώνα προς όλους και όλες τους συμπολίτες μας, τους νέους και τις νέες ηθικά, προς κάθε αγωνιστή και αγωνίστρια και όλες τις μαχόμενες δυνάμεις της αριστεράς. Με βασικές πλευρές του προγράμματος, τον αγώνα για μια πόλη αξιοπρέπειας, ασπίδα προστασίας των αδύναμων, για ένα Δήμο υπερασπιστή των συμφερόντων των πολλών, για μια πόλη πράσινη, καθαρή, προσβάσιμη, φιλική προς τους κατοίκους και τα ζώα, για γειτονιές ανοιχτές, συμπεριληπτικές, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Παλεύουμε πρώτα και κύρια για την επιβίωση της πληττόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας, για να μην μείνει κανείς και καμία μόνη της απέναντι στην κρίση, για δομές και δεσμούς αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, κοινό αγώνα στη γειτονιά και τους χώρους δουλειάς, για να μην μείνει καμία οικογένεια χωρίς ρεύμα, χωρίς σπίτι, χωρίς τα αναγκαία για να ζήσει. Παλεύουμε για την αναβάθμιση και διατήρηση και ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών του Δήμου, με επαρκείς πόρους και προσωπικό για την εξυπηρέτηση των τεράστιων αναγκών, για την υπεράσπιση της δημόσιας παιδείας, υγείας και περίθαλψης. Ενάντια στις απολύσεις, ενάντια στην ελαστική εργασία στους Δήμους, για την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των ψηφοδιακών δυνατοτήτων υπέρ των αναγκών της κοινωνίας και όχι της κερδοφορίας ορισμένων επιχειρήσεων. Για τη διεκδίκηση της τοπικής δημοκρατίας, της κυριαρχίας της συμμετοχής των κατοίκων επί των ζητημάτων της πόλης και του τόπου μας. Ενάντια στην καταστροφή της φύσης και του περιβάλλοντος, την υφαρπαγή των κοινωνικών αγαθών, της τσιμεντουπόλης της εμπορευματοποίησης. Παλεύουμε ενάντια στο ρατσισμό, την ξενοφοβία, την εκμετάλλευση μεταναστών και προσφύγων, ενάντια στην ακροδεξιά, τον ναζισμό, τον εθνικισμό, τον σεξισμό και τις διακρίσεις. Όλα αυτά κατανοούμε ότι αποτελούν ένα συνολικό πλαίσιο πολιτικών, αν θέλετε, προγραμμάτων, πολιτικών προταγμάτων και διεκδικήσεων, πολλά εκ των οποίων εύκολα θα απαντούσε μία δημοτική αρχή ότι ξεφεύγουν από τις τυπικές της αρμοδιότητες. Δεν είναι τυχαίο ότι στην προεκλογική περίοδο σχεδόν κανένας δεν αναφέρθηκε, για παράδειγμα, στο θάνατο ενός νέου Ντελιβερά στη Μεσογείον, σχεδόν κανένας δεν αναφέρθηκε, για παράδειγμα, το ότι στην ΕΡΤ προβάλλεται η Eurovision στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ, με την επιθετικότητα απέναντι στην Παλαιστίνη και το καθεξής. Ο λόγος για τον οποίο δεν αναφέρθηκαν, όπως και δεν αναφέρονται επί της ουσίας για τα μνημόνια, για το ένα, για τις δημοτικές υπηρεσίες, αλλά αναφέρονται κατά κύριο λόγο στις μικροδιαφορές, ας πούμε, της διαχείρισης και των ανθρώπων που μπορούν να την υλοποιήσουν αυτοί, είναι ταυτόχρονα ότι ασπάζονται, υποστηρίζουν την ίδια πολιτική, αλλά και το ότι θεωρούν την πολιτική για την πόλη μια τυπική διαδικασία. Μια διαδικασία που σχετίζεται με τα τυπικά τους καθήκοντα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε μια τυπική πολιτική για την πόλη. Δεν μας ενδιαφέρει να απαντήσουμε μόνο στα θέματα που ορίζει η ατζέντα των υποψηφίων δημάρχων. Υποστηρίζουμε μια πόλη η οποία πρώτα και κύρια πρέπει να μεριμνά για να ζουν οι άνθρωποι καλύτερα. Πρέπει να παλεύει για να μπαίνει μπροστά υπέρ των δικαιωμάτων της κοινωνικής πλειοψηφίας, υπέρ του αγώνα για δημοκρατία, ελευθερία, δημόσιο χώρο, ανοχή στη διαφορετικότητα κ.ο.κ. Με αυτή την έννοια, αυτά θεωρούμε ότι είναι αναγκαία. Δεν είναι οι γενικές πολιτικές λογικές, οι πολιτικές θέσεις που έχει αριστερά και καταθέτει. Είναι αναγκαία. Αν κάποιος θέλει να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, πρέπει να έχει αυτές τις θέσεις. Αν κάποια υπερασπίζεται τον αγώνα για πράσινο ή για δημόσιο χώρο πιο ανοιχτό και δημοκρατικό, πρέπει να υποστηρίζει αυτές τις θέσεις. Δεν είναι κάτι που ενδεχομένως μπορεί να προκύψει μέσα στις αποφάσεις της Α ή της Β καλύτερης διαχείρισης του Δημοτικού Συμβουλίου. Γι' αυτό το λόγο όλα αυτά δεν τα έχουμε μόνο γενικώς σαν διεκδικήσεις. Είναι, αν θέλετε, πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο αποτυπώνεται και αποτυπώθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο τα προηγούμενα χρόνια σε συγκεκριμένες τοποθετήσεις και θέσεις, ορισμένες φορές εκ των οποίων μέσα από την κοινή μας δράση με συλλογικούς φορείς της πόλης, σωματεία, συλλόγους γονέων, επιτροπές κατοίκων και το καθεξής, επιδιώξαμε και σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλαμε, αν θέλετε, την υπερψήφισή τους στα Δημοτικά Συμβούλια. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι αυτά είναι αναγκαία. Όποιος θέλει να μιλήσει και όποια θέλει να μιλήσει
για την καλύτερη ζωή στην πόλη, πρέπει τέτοια αιτήματα να καταθέτει, τέτοιες θέσεις να καταθέτει. Αλλιώς θα υλοποιεί μια πολιτική σχεδόν πάντοτε την ίδια και θα λέει ότι ξεφεύγανε από τις αρμοδιότητες τις δικές τους ή των αλωνών. Αν αυτά τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις δεν μπορούν να υλοποιηθούν εντός, αν θέλετε, δεν μπορεί να τα ανεχτεί η κυβέρνηση ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε οι ίδιες οι ανάγκες των κατοίκων, η ίδια η ανάγκη για καλύτερη ζωή στην πόλη θα πρέπει να στραφεί συνολικά ενάντια και σε αυτές. Ενάντια στην κυβέρνηση, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο μνημονιακό πλαίσιο, αν θέλετε συνολικά, ενάντια σε ένα σύστημα που δεν φαίνεται να μπορεί να χωρέσει τις ανάγκες μας για την πόλη που έχουμε δυνατότητα και δικαίωμα να διεκδικήσουμε. Εμείς λοιπόν, και κλείνω με αυτό, θεωρούμε ότι αυτός ο αγώνας αξίζει να δοθεί. Ότι αυτή είναι μια υπόθεση που δεν είναι χαμένη, δεν τελείωσε το 15, δεν τελείωσε το 12, δεν τελείωσε, ξέρω εγώ, νωρίτερα ή αργότερα. Είναι μια υπόθεση ανοιχτή, ζωντανή, περνάει από τις δημοτικές εκλογές, περνάει από τον αγώνα που θα δώσουμε αμέσως μετά, περνάει από το να είναι καλύτεροι σχετισμοί στα δημοτικά συμβούλια ή και στα περιφερειακά συμβούλια του επόμενου διαστήματος. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε τη στήριξη και στις δημοτικές εκλογές, για να ενισχύσουμε αυτές τις ανατρεπτικές από τα κάτω και δημιουργικές ταυτόχρονα φωνές και δράσεις, οι οποίες θα επιδιώξουν την επόμενη μέρα να φέρουν μια καλύτερη κατάσταση στην πόλη. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε να ψηφίσετε Φυσάει Κόντρα την επόμενη Κυριακή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρεθήκατε εδώ απόψε. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ και το Θάνο και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους που ήσασταν εδώ σήμερα. Είναι πολύ σημαντική η στήριξη, αλήθεια το λέω από την, πολύ ειλικρινά. Θα τα πούμε σίγουρα και την επόμενη Κυριακή στις κάλπες, είναι και αυτή η μέρα. Και απλά να πω ότι αυτές οι καρέκλες και τα μικρόφωνα δίπλα μου δεν είναι τυχαία. Θα ακολουθήσει η Γλέντι και θα χαρούμε πολύ να γλεντήσουμε με όλους εσάς εδώ. Ευχαριστούμε.